Βιολογικές θεραπείες στην ορθοπαιδική είναι ένας τομέας ο οποίος τα τελευταία χρόνια εμφανίζει όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ καινούριο, το γνωρίζουμε από αρκετές δεκαετίες πριν, αλλά τελευταία έχει γίνει πολύ πιο συχνό στην εφαρμογή, πολύ πιο προσιτό οικονομικά και έχει ξεφύγει από το να εφαρμόζεται μόνο σε μεγάλους ελίτ αθλητές και εφαρμόζεται και στον κοινό άνθρωπο της καθημερινής ζωής. Οι βιολογικές θεραπείες είναι μια μέθοδος η οποία βασίζεται στην ικανότητα του οργανισμού να αυτοϊάται, να θεραπεύει τις βλάβες που δημιουργούνται καθημερινά στον οργανισμό μας, δημιουργούνται διάφορες μικροκακώσεις οι οποίες μπορούν και επιδιορθώνονται. Όταν πέσει η μία πάνω στην άλλη, τότε αυτό μπορεί ο οργανισμός να χάσει την ικανότητα αυτή και έτσι δημιουργούνται συμπτώματα. Αυτές είναι και οι κακώσεις που μπορούμε να διορθώσουμε με τις βιολογικές θεραπείες. Στις δύο μεγάλες κατηγορίες υπάρχουν σήμερα, η θεραπεία με το πλάσμα, το πλούσιο σε αιμοπετάλια, η PRP, οι αυτόλογοι παράγοντες αιμοπεταλίων, υπάρχει με πολλά ονόματα, και τα βλαστοκύτταρα. Η πρώτη μέθοδος του PRP, του πλάσματος δηλαδή, μπορεί να γίνει και στον χώρο του ιατρίου, όπου υπάρχει ο ειδικός εξοπλισμός για την επεξεργασία του αίματος. Συνίσταται σε μία φλεβοκέντηση, σε μία δηλαδή λήψη αίματος από μία φλέβα, όπως όταν παίρνουμε για να κάνουμε εξετάσεις, από τα οποία απομονούμε κάποια κύτταρα που λέγονται αιμοπετάλια, τα οποία μέσα τους έχουν κάποια κοκκία που περιέχουν επουλωτικούς παράγοντες. Αυτούς λοιπόν τους παράγοντες τους απομονώνουμε και τους κάνουμε ένεση στην περιοχή που πάσχει. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για τενοντοπάθειες, για μυϊκές θλάσεις, για τραυματισμούς και επίσης πολύ τελευταία γίνεται κουβέντα για τη θεραπεία της αρθρίτιδας, που είναι μια αρκετά υποσχόμενη μέθοδος για τη θεραπεία αυτής της νόσου. Εφαρμόζεται κυρίως για στάδια μικρής και μέτριας αρθρίτιδας, ενώ τα αποτελέσματά της είναι πιο πτωχά όσο πιο προχωρημένη είναι η νόσος και πιο κοντά στο χειρουργείο είναι ο ασθενής. Η θεραπεία με τα βλαστοκύτταρα είναι μια μέθοδος η οποία βασίζεται σε ίδιες περίπου αρχές, αλλά δεν μπορεί να γίνει μέχρι τώρα τουλάχιστον στον χώρο του γιατρίου, γίνεται στον χώρο του χειρουργείου, από όπου παίρνουμε με άσπρες συνθήκες βλαστοκύτταρα από το λίπος του ασθενούς ή από το μυελό των οστών, από το κόκαλο της λεκάνης του, και τα κάνουμε και αυτά ένεση στην περιοχή της βλάβης. Τα βλαστοκύτταρα είναι αρχαίγωνα κύτταρα, είναι κύτταρα με τα οποία γεννιόμαστε και μπορούν να μετατραπούν σε διάφορους ιστούς. Έτσι, για παράδειγμα, όταν εμείς θέλουμε να κάνουμε μια αίσθηση βλαστοκύτταρων για θεραπεία της αρθρίτιδας, τοποθετούμε τα κύτταρα αυτά στην άρθρωση που πάσχει με σκοπό να μετατραπούν σε χόνδρο, να γίνει δηλαδή ανάπλαση του χόνδρου. Αυτές είναι οι βιολογικές θεραπείες. Είναι πολύ υποσχόμενα θεραπείες, έχουν μειώσει τον αριθμό των χειρουργείων γιατί καθυστερούν την εξέλιξη της αρθρίτιδας και πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα αλλάξουν πάρα πολύ όλη την αντιμετώπιση των ορθοπαιδικών κακώσεων η εφαρμογή τους.